Λοιπόν, καλησπέρα και από μένα. Λέγομαι Μπατάλης Παύλος. Κύριε Κοζογιάννη, ευχαριστώ πολύ για την παρουσία σας και ευχαριστώ και τον Δήμαρχο, τον κύριο Κουρνού, για την πρωτοβουλία να έχουμε αυτή την συνάθρηση. Και πιο πολύ από όλους ευχαριστώ τους συμπολίτες μας, όσους συμπολίτες μας είχαν την ευαισθησία να παρουσιαστούν και να ακούσουν και να συμμετέχουν σε αυτό το κρίσιμο για την πόλη μας θέμα. Εμείς, κύριε Κουζογιάννη, έχουμε ξανασυναντηθεί. Υπάρχει ταύτιση απόψεων. Ο κύριος Βουδούρης ήταν λίγο απεσιόδοξος. Εγώ δεν θέλω να είμαι απεσιόδοξος. Θέλω να πιστεύω ότι την ευλογία της έλευσης του φυσικού αερίου δεν θα τη γευτούν μόνο τα εγγόνια μας, Θεού θέλοντος, αλλά θα την απολαύσουμε κι εμείς. Γιατί είναι πραγματικά ευλογία για μια πόλη η οποία βάλεται από ξηράς θαλάσσης και αέρος, έτσι, από την κυροζήνη των αεροπλάνων, από το μαζούτ των πλοίων και από το καυσαέριο των αυτοκινήτων, είναι όρος ύπαρξης η έλευση του φυσικού αερίου. Άρα, με δεδομένη τη θέληση και το ακίνητο του Δημάρχου που δεν κοιμάται και τρέχει από το πρωί μέχρι το βράδυ να, τα μεγάλα έργα που είναι απαραίτητα για την Αθήνα, τη θέληση της εταιρείας και εσάς προσωπικά, κύριε Κουζογιάννη, να έρθει και που υπάρχει, ας πούμε, κάποια συναντήληψη από ό,τι έχω καταλάβει, και όλοι εμείς και ο καθένας ξεχωριστά να βοηθήσουμε και να κινητοποιήσουμε όλους τους συγγενείς μας, τους συμπολίτες μας, να έρθουν να κάνουν εκδήλωση ενδιαφέροντος, είναι πάρα πολύ σημαντικό. Επειδή ξέρω και λόγω της Αθήνας, η έκπτωση, η οικονομία όσον αφορά στην κατανάλωση ενέργειας είναι 50%, είναι τεράστιο και φυσικά είναι τεράστιο και το ενεργειακό αποτύπωμα. Η Ραφίνα δεν αντέχει άλλη ρήπανση. Όπως καλά είπε ο κύριος Βουδούρης, να έρθει το φυσικό αέριο στο λιμάνι και να δούμε μετά αν οι πλειοκτήτες θα πούνε όχι στη μετατροπή των πλοίων τους ή μπορεί να έρθει κάποιος άλλος πλειοκτήτης ο οποίος θα έχει ήδη κάνει αυτή τη μετατροπή. Επιμένω ότι είναι όρος ύπαρξης η έλευση του φυσικού αερίου. Όσον αφορά τώρα, εκτός από τις μονοκατοικίες που μας αναφέρατε, κύριε Κουζογιάννη, υπάρχουν και πολυκατοικίες. Επειδή Έλληνες είμαστε και μπορεί να μην συμφωνούμε και στα αυτονόητα, υπάρχει σχετική, έχει ψηφιστεί σχετικός νόμος, εάν στα 20 διαμερίσματα, τα 17, από έτσι, γιατί έτσι τους κατεβαίνει, δεν θέλουν το καλό τους, δεν θέλουν να κάνουν οικονομία, μπορεί μόνο τα 3 διαμερίσματα ή και τα 2 να αυτοτελώς να έχουν την θέρμανση του φυσικού αερίου. Άρα φεύγει με αυτή την νομοθεσία και ένα άλλο εμπόδιο, γιατί είναι πάρα πολύ δύσκολο τώρα πια να συμφωνούν κάποιοι και διαχείριση της πολυκατοικίας και οι υπόλοιποι ενοικιαστές ή ιδιοκτήτες πολυκατοικιών. Άρα έχουν απομακρυνθεί πάρα πολλά εμπόδια από αυτά που υπήρχαν στο παρελθόν και εμπόδιζαν την πρόοδο πάνω σε αυτό το θέμα. Λέμε λοιπόν, αν έχουμε πολλά ξενοδοχεία ή αν έχουμε πολλούς φούρνους ή αν έχουμε πολλές επιχειρήσεις, θα έχουν πολύ περισσότερα ξενοδοχεία, θα έχουν πολύ να επενδύσουν παραπάνω στην πόλη μας, ακόμα και κτίρια γραφείων μπορεί να έχουν όταν θα έχουν τέτοιες οικονομίες, έτσι, τέτοια οικονομία στην ενέργεια, επιχειρήσεις οι οποίες μπορούν να δώσουν απασχόληση σε εμάς και στα παιδιά της πόλεως Ραφίνας Πικερμίου. Κλείνω απευθύνοντας μία έκκληση σε όλους σας να κινητοποιήσετε συγγενείς, φίλους και γνωστούς να έρθουν να υπογράψουν τα έντυπα που λέει ο Δήμαρχος, ώστε να φανεί στην εταιρεία διανομής φυσικού αερίου ότι όλη η πόλη της Ραφίνας και του Πικερμίου και 22.000 επιθυμούν την έλευση του φυσικού αερίου στη Ραφίνα. Σας ευχαριστώ.